Φύγαμε. Απογείωση λοιπόν. Couch Potato, επεισόδιο 8. Πάει Cosmote TV στο Gazeta.gr. Έτσι το λένε σωστά. Με τον Βαγγέλη Γιαννόπουλο και την Κατερίνα Καλού. Λα Λίγκα. Λα Λίγκα. Λα Λίγκα στα Τατέρ. Μπαρσελόνα Θέλτα. Μπαρσελόνα Θέλτα, ναι. Έχει εκδηλωθεί δηλαδή σε Μπαρσελόνα. Δηλαδή στην κόντρα Μπαρσελόνα Θέλτα. Ναι, αλλά θα στηρίξω και Θέλτα για να μην λήξει έτσι εύκολα στο πρώτο ημίχρονο. Να κρατήσει Θέλτα. Οκ. Απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή Μπαρσελόνα. Πάλι ματσάρα πυγμαχία. Ο White είναι ο τρίτος. Ο Τσισόρα είναι ο πρώτος αυτή τη στιγμή στο heavyweight, ξέρεις, μιλάμε τώρα για 180 κιλά πάγκο, με τον αχέρι. Ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ πρόκειται για έναν αγώνα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Okay. Μεγαλύτερο της αγωνιστικής. Ναι, είναι αυτός ο μεγάλος αγωνιστικής. Περιμένουμε να δούμε έτσι την ΑΕΚ να κοντράρει στα ίσα ένα Παναθηναϊκό που είναι ο Παναθηναϊκός όπως και να το κάνουμε, αλλά και η ΑΕΚ πάει πάρα πολύ καλά φέτος και επιστροφή στο στούντιο. Ευχαριστούμε Ρίγα Δάρδαλη. Everton Tottenham όμως λίγο νωρίτερα για την Premier League. Ωραία, για να δούμε αν η Everton του δικού μας Μάρκο Σίλβα, θα το πω εγώ, είναι δικό μας ο Μάρκο Σίλβα. Τι εννοεί. Μάρκο Σίλβα είναι ένας προπονητής που είχε περάσει τον Ολυμπιακό. Α. Και όποιος περνάει από τον Ολυμπιακό ή από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, είναι δικό μας. Everton Tottenham λοιπόν, ο Μάρκο Σίλβα, αν θα μπορεί να σταματήσει την Tottenham που φέτος η Tottenham. Εντάξει, okay, είναι υπερηχητική η Liverpool, ότι μάλλον πάει για πρωτάθλημα η Liverpool. Υπερηχητική. Υπερηχητική, βέβαια. Πάει για πρωτάθλημα η Liverpool. Έχετε το έτσι του οπαδού μαζί και είναι τύπου έχουν τρελαθεί όλοι από και νομίζουν. Από τότε που σταμάτησε ο Owen από τη Liverpool, έχω σταματήσει να βλέπω. Έχει σταμάτησει δηλαδή, να δει πάνω 20 χρόνια, α πούμε. Οκ. Okay. Τον είχα και φύσα στο δωμάτιο. Ποιο τον Owen. Έχανε δεν είναι και μεγάλη φύσα. Λίγο πριν την πυγμαχία και μετά το Everton Tottenham έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Blockbuster. Με μπέρδεψε τώρα, το Pacific Cream, βέβαια. Ρομπότ εναντίον εξωγήνων. Τώρα μιλάς του Γκιγέρμο Ντελτόρο. Το πρώτο. Το πρώτο. Α, ναι. Τώρα και καλά είσαι ψευτοκουτσουλάρα. Το ξέρεις, δεν ξέρεις ταινία όμως. Ναι, τεράστια επιτυχία το Pacific Cream το 1. Τη συνέχεια δεν την έχει συνοθετήσει ο Ντελτόρο. Είναι στο ίδιο story όμως. Οι εξωγήνοι δεν τους αποθήσαμε τελικά. Απλά τους αποθήσαμε, συγγνώμη, δεν τους διαλύσαμε. Τα κτέρα τα ξαναβγήκανε. Οπότε εμείς ξαναμπαίνουμε στα ρομπότ μέσα και πάμε να σώσουμε τη Νέα Υόρκη που πλήττεται πρώτη προφανώς όπως όλες τις ταινίες καταστροφή. Εσύ πιστεύεις στους εξωγήινους. Βέβαια και πιστεύω στους εξωγήινους. Και στα ρομπότ πιστεύω. Πιστεύω ότι υπάρχει ζωή. Παντού. Και μετά βέβαια. Από σένα, Lady Bird. Okay. Ξεκινάει σκέψη το τρέλερ, ας πούμε, και λέει μισό την Καλιφόρνια. Θέλει να λέγεται Lady Bird. Lady Bird θέλει έτσι να λέγεται. Έτσι φωνάζουν. Ναι. Δείχνει η οποία... σχέση με τη μητέρα της, όλες τις κόντρες αυτές που πρέπει να... Το αυτό που ψάχνεις να βρεις τον εαυτό σου. Okay. Και στο τέλος καταλήγει στο I am what I am. I do what I do. Πες το όλο, ναι. Το έχει, δεν το έχεις. Της λέει η μαμά της σε κάποια φάση. Ναι. Της λέει, εγώ θέλω να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Απαντάει εκείνη. Τι κι αν είμαι ήδη η καλύτερη δυνατή εκδοχή του εαυτού. Τι σαν λαϊκό ήταν αυτό, Ρίτα σε Κελαρίου. Τι κι αν είμαι ήδη. Θες να αποχαιρετήσεις λίγο ότι έχω μια δουλειά να κάνω. Να αποχαιρετήσεις, όχι ρε Βαγγελέλα, ήταν το Couch Potato για αυτήν την εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο και πάλι μαζί στη Δευτέρα. Το πάω λίγο πολύ τηλεοπτικά όμως. Είσαι γεννημένη στάρεση.